την πεποίθησή του πως η Κρήτη είναι απόλυτα οχυρωμένη εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περίοδου, επανέλαβε χθες το απόγευμα από το Ρέθυμνο ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος. Ο κύριος Ράπανος, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το δυναμικό της υπηρεσίας, το οποίο και στο Ρέθυμνο 365 ημέρες το χρόνο βρίσκεται επιποδός δίπλα στον πολίτη. Είναι έτοιμη όχι μόνο για την αντιπυρική περίοδο, γιατί το πυροσβεστικό σώμα γνωστών λειτουργεί, εργάζεται 365 μέρες το χρόνο επί 24 βασίως και αντιμετωπίζει πίσω όσα συμβάντα εκτός των δασικών πυρκαγιών. Και έχει αποδείξει οι υπάλληλοι εδώ της Κρήτης, οι πυροσβέστες μας, ότι έχουν ανταποκριθεί άριστα σε όλα τα συμβάντα. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι το υπαριθμόνα ένα πρόβλημα που δυσκολεύει το έργο της πυροσβεστικής, με τον αρχηγό του σώματος να κάνει λόγο για ένα πανελλαδικό πρόβλημα, με το έμψυχο δυναμικό όμως της Κρήτης να υπερβάλλει αυτόν για να καλύψει τα όποια κενά καταγράφονται. Θεωρώ όμως ότι η Κρήτη, παρόλο το γεγονός ότι έχει κάποια κενά, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για να την ανταποκριθούν οι συνάδελφοι στην αντιμετώπιση των συμβάντων, όποιων συμβάντων θα προκύψουν. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες προσλήψεις. Δεν έχω όμως καμία αμφιβολία ότι η Κρήτη δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα λόγω των όποιων κενών υφίστανται στην οργανική δύναμη. Ο Αλέξιος Ράπανος όμως έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού με 3 συνολικά εναέρια μέσα, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στο έργο της δασοπυρόσβεσης. Θα έχουμε ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, το Έριξον που λέμε, που γνωρίζετε, στα Χανιά. Θα έχουμε ένα μεσαίο τύπο, αυτό που είχαμε στο Ηράκλειο, και από φέτος θα υπάρχει και άλλο ένα αέριο, ένα Gusta Bell, δηλαδή αυτό είναι ελικόπτερο το οποίο έχει ενσωματωμένη δεξαμενή με 3 τόνους νερό και μπορεί να μεταφέρει και προσωπικό και θα μεταφέρει τις δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ που θα σταθμεύσουν στο Ηράκλειο.